για την ανάπλαση του παγιού Γασιπή. Πραγματοποιήθηκε ένα διαγωνισμό πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά το θέμα δεν προχώρησε καθότι δεν κατάφερε να κεντρήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών σε συνάρτηση με τη βαθιά οικονομική κρίση που πέρασε η Κύπρο. Από τότε, κανένα ενδιαφέρον. Ο Υπουργό Εσωτερικών Σοκράτη Χάσικο, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, είπε ότι στη νέα πρόταση, πέρα από το πάρκο που ήταν και η απέτηση των Λευκοσιατών, μέσα από δημοψήφισμα, θα υπάρχουν ξενοδοχείο 70 άνετων δωματίων, χώροι εμπορίου, αναψυχής και πολλαπλοχρήσεων, κλειστών καράς, χίλιων θέσεων. Ανέλαβε το ΕΒΕ, έχει ε, τις δικές του εισηγήσει, έχει τα δικά του ενδιαφερόμενα ε, άτομα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείε. Ε, και πιστεύω ότι ναι, αυτήν τη φορά θα υπάρξει ενδιαφέρον. Σε ερώτηση αν η πρόταση είναι αόριστη, ο Υπουργό Εσωτερικών ήταν ξεκάθαρο. Μα έχουν φέρει και σχετικά σχέδια, είπε τα οποία αποκάλυψε μάλιστα και στου δημοσιογράφου. Η νέα πρόταση φαίνεται εκ πρώτη ότι είναι ελκυστική. Θα επακολουθήσει μια επαφή με ενδιαφερόμενους επενδυτέ. Η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει αυτή η ανάπτυξη, αλλά και δεδομένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτέ, είμαστε βέβαιοι, σημείωσε με έμφαση ο κρατή Χάσικο, ότι θα διευκολύνουμε τόσο από πλευρά διαδικασιών, αλλά και από πλευρά όρων διαγωνισμού, έτσι ώστε αυτή η πρόταση να υλοποιηθεί.